Και είναι μεγάλη μας τιμή που είναι η πρώτη συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή, εν μέσω πανδημίας. Είναι λοιπόν σε σύνδεση μαζί μας ο Σεβασμιότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, ο κύριος Νικήτας. Σεβασμιότατε, καλό σας μεσημέρι από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επίσης, καλό μεσημέρι και ευχές και αγάπη από το Λονδίνο, τη Μεγάλη Βρετανία. Το Λονδίνο, που όπως διαβάζαμε λίγο πριν, Σεβασμιότατε, έχει κάθε μέρα διπλασιασμό των κρουσμάτων, ενώ η Μεγάλη Βρετανία έχει κάθε τρεις μέρες, συνολικά το νησί, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή, έχει πολλαπλασιασμό, διπλασιασμό των κρουσμάτων. Πώς είναι η ζωή εκεί, πώς είστε τώρα? Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Μιλάω για τον εαυτό μου και το προσωπικό βεβαίως. Της Αρχιεπισκοπής, αλλά τα πράγματα εδώ στην Αγγλία είναι πολύ δύσκολα. Η πόλη έχει κλείσει. Lockdown. Έχετε δει και βεβαίως οι διάφορες σκηνές. Δεν υπάρχουν ούτε άνθρωποι στον δρόμο, ούτε συγκοινωνία. Έχουν κλείσει τα καταστήματα. Ο κόσμος είναι πολύ προσεκτικός και προσπαθούμε κάθε μέτρο να λάβουμε ό,τι είναι δυνατόν και αναγκαίο για το καλό του κόσμου. Ο κόσμος είναι στους δρόμους. Σήμερα και θα είμαι και εγώ σε μια συζήτηση που θα γίνει με άλλους ηγέτες των εκκλησιών εδώ στην Αγγλία και με τον Πρωθυπουργό, να συζητήσουμε το θέμα λίγο πιο γενικά και τα μέτρα που θα λάβουμε όλοι μας. Μία πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας, Σεβασμιότατε, το πρωί, ήταν ότι πιθανότατα, το άκουσα από Έλληνα ανταποκριτή, αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο οι μισοί να νοσούν. Άλλοι με βαριά και άλλοι με ελαφριά συμπτώματα. Άλλοι καταγεγραμμένοι νοσούντες και άλλοι ασυμπτωματικοί, όπως λέμε. Πρώτη φορά από το ακούω. Το άκουσα το πρωί εγώ. Το άκουσα το πρωί. Από έγκυρο. Δεν το έχω ακούσει και εγώ παρακολουθώ τις ειδήσεις και από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο, από τα πάντα να είμαστε πληροφορημένοι. Να ξέρουμε και να γνωρίζουμε τι γίνεται. Πριν από μερικές ημέρες, όπως θα είδατε κι εσείς, ο Πρωθυπουργός, με απόφαση της κυβέρνησης, ανέστειλε τη λειτουργία των εκκλησιών και ουσιαστικά μας πρότεινε ότι το σπίτι μας, ο προσωπικός μας χώρος, πρέπει να γίνει το προσκυνητάρι του καθενός. Υπήρξε, αν θυμάστε, αυτή η απόφαση Ιεράς Συνόδου, που δεν άρεσε πολύ στην ελληνική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίσει μεσοβέζικη τότε τη λύση της κυριακάτικης λειτουργίας, όπως επίσης θα θυμάστε, 7 με 8 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, και να αποφασίσει το κλείσιμο των εκκλησιών. Θα ήθελα το σχόλιο σας, μια και βαδίζουμε ολοταχώς προς τις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Το πρώτο, αυτό ήταν η απόφαση της Εκκλησίας Ελλάδος. Και εμείς δεν ανήκουμε στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το ξέρω. Μάλιστα. Είμαστε υπάκουοι στην εντολή του Πατριάρχου της Ιεράς Συνόδου. Ναι, να κλείσουμε τις εκκλησίες, αλλά οι ιερείς με τον ιεροψάλτη λειτουργούν και προσεύχονται. Λέει και ζητάει ο κόσμος ότι θέλουμε να προσευχηθούμε και από το σπίτι μπορούν να προσευχηθούν. Φυσικά. Μην ξεχάσουμε και από το σπίτι μας και στο γραφείο μας και όπου και να βρισκόμαστε μπορούμε να προσευχηθούμε. Το μήνυμά σας στον ελληνικό πρέπει λαό. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Για να ολοκληρώσουμε εδώ, το μήνυμά σας στον ελληνικό λαό που υποφέρει, που περνάει εκτός από την πανδημία, περνάει και μια βαθιά οικονομική κρίση μετά από 10 χρόνια μνημονίων. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε για να ολοκληρώσουμε? Το πρώτο είναι το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδος, γιατί ο Χριστός είναι η ελπής των θλιβωμένων, των χριστιανών, είναι η απάντηση στα πάντα. Και Θεού θέλοντος, όταν θα τελειώσει όλο αυτό, θα έλεγα, εφιάλτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, περιμένουμε και τον κόσμο να επιστρέψει στις δουλειές και εμείς σαν Αρχιεπισκοπή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ήδη έχουμε στείλει ό,τι μπορέσουμε σε μία-δύο Μητροπόλεις στην Ελλάδα να βοηθήσουμε εκεί με το έργο που γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, να εύχεστε και για μας. Φυσικά. Προσευχόμαστε και για σας. Καλή υπομονή. Καλή υπομονή σε όλους και καλή δύναμη. Να είστε καλά.